Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου η συνάντηση, η συζήτηση εργαζομένων του δημοσίου τομέα με κλιμάκιο στελεχών της ΑΔΕΔΗ. Από την πλευρά μου τουλάχιστον, όχι μόνο δεν ξεκίνησα με το ζήτημα του 40ωρου, αλλά σε πολύ περισσότερο δεν εξάντλησα την τοποθέτησή μου σε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, προσπάθησα να δώσω μια συνολική, συνοπτικά βεβαίως, εικόνα των προβλημάτων που απορρέουν, αν θέλετε, προκύπτουν μέσα από μια πολιτική που εφαρμόζει εδώ και ένα χρόνο η κυβέρνηση στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης με την Τρόικα, μιας πολιτικής που αποδεικνύεται πλέον ότι είναι κοινωνικά άδικη και αναποτελεσματική. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε η συζήτηση και βεβαίως δικαίως οι συνάδελφοί μας και οι συνάδελφοι μας άσκησαν και κριτική και προς το συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει σφάλματα και από τη δική μας πλευρά. Αλλά τούτη την ώρα εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να δούμε πως είναι ανάγκη όλοι μαζί και όλες μαζί την προσεχή Τετάρτη στη νέα γενική απεργία να δώσουμε τη μάχη προκειμένου να σταλεί ισχυρό το πολιτικό μήνυμα και προς την κυβέρνηση και προς κάθε κατεύθυνση ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι πλέον να ανεχθούν αυτές τις πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να αλλάξουν άμεσα, πρέπει η κυβέρνηση να στραφεί προς τους υπεύθυνους, τους πραγματικά υπεύθυνους για την κρίση. Και οι πραγματικά υπεύθυνοι για την κρίση δεν είναι οι εργαζόμενοι, δεν είναι οι κοινωνικά ασθενέστεροι. Πρόσκληση λοιπόν, κάλεσμα για μαζική, αποφασιστική παρουσία και δυναμική στη νέα γενική απεργία, ώστε να ενισχύσουμε και τη συλλογική αυτοπεποίθησή μας, ώστε πραγματικά να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός για την ανατροπή των αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών. Και πραγματικά είναι πρωτόγνωρη, πραγματικά αυτό δείχνει ότι ο κόσμος έχει αγωνίες, έχει προβληματισμούς, θέλει να μάθει, να γνωρίζει, είναι παρόν. Και θα είναι και παρόν και στην απεργία της 11ης Μαΐου. Ακούστηκαν πολλά ζητήματα εδώ, αλλά το πιο βασικό είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα κινήματα, στα σωματεία. Αυτό είναι και η δικιά μου πεποίθηση, είναι και η δικιά μου άποψη. Δεν είναι μόνο των εργαζομένων τους οποίους εκπροσωπώ. Σαφώς υπάρχει θέμα αξιοπιστίας στις ηγεσίες των συγκεκριμένων συνδικαλιστικών μεγάλων οργανώσεων, γιατί το έχουμε δει και το έχουμε βιώσει κατά καιρούς, η θέση του Προέδρου των μεγάλων συνδικάτων δεν είναι η θέση ανέλυξης για μια θέση στο Κοινοβούλιο και μια θέση στο Υπουργείο, είναι θέση μάχης, θέση αξιοποίησης, θέση που θα πρέπει να είναι δίπλα στον εργαζόμενο.